του Ιουλίου του 2015. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Όλα τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη αποδεικνύουν άλλωστε ότι η ελληνική οικονομία από τον Ιούλιο του 2015 έχει πάει πολύ καλύτερα από όλες τις προβλέψεις. Οικονομικά μεγέθη τα οποία αναμένεται να επαληθευτούν από τη Eurostat στις επόμενες μέρες. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων πριν το Eurogroup στη βάση των δεδομένων και των προτάσεων της ελληνικής πλευράς. Τις επόμενες μέρες κατατίθεται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που φέρουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά τις γνωστές διαφωνίες μεταξύ των θεσμών αναφορικά με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 αλλά και το βάθος της αναγκαίας αναδιάρθρωσής του, επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι η συμφωνία του Ιουλίου του 2015 είναι σαφής. Πρώτα η αξιολόγηση και αμέσως μετά η συζήτηση και η συμφωνία για το χρέος.